Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους τηλεθεατές οι οποίοι είχαν βρεθεί πριν λίγες ημέρες στην ομιλία μου για την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου στο βόρειο τομέα με την ελληνική λύση. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς και φυσικά θα συνεχίζουμε να λέμε καθημερινά τις αλήθειες που πονάνε. Επιτέλους πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτή τη χώρα, για την Ελλάδα μας, για την πατρίδα μας, για την Ορθοδοξία μας. Παρακαλώ. Τους καιρούς, τους ύποπτους καιρούς, να στηρίξετε τις προσπάθειές μας. Γιατί ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι ο μοναδικός Έλληνας πολιτικός αρχηγός που σέβεται τον Έλληνα, αγαπάει την πατρίδα του, που δυστυχώς δεν έχουμε δει κανέναν άλλο πολιτικό αρχηγό να αγαπάει την πατρίδα του. Γι' αυτό λοιπόν στεκόμαστε όλοι στο πλευρό του αρχηγού μας, του Προέδρου μας, Κυριάκο Βελόπουλο. Εμείς λοιπόν απαντάμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Είναι τιμή μας, είναι καμάρι μας και θα αγωνιζόμαστε για την Ορθοδοξία. Δεν θα πιστεύουμε σε κανέναν να πέφτει με την πίστη μας. Θα μας βρουν απέναντι. Θα μας βρουν απέναντι. Θα δώσουμε τη ζωή μας, την ψυχή μας. Είμαστε μία γραφιά και ενημερώνουμε τους πάντες ότι η ελληνική λύση είναι εδώ. Ευχαριστώ. Είναι ό,τι λιγότερο μπορώ να πω. Ειλικρινά, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την αγάπη μας δείχνετε καθημερινά. Και το συναντάμε στους δρόμους, στις λαϊκές αγορές. Καθημερινά. Καθημερινά που συναντιόμαστε στους δρόμους. Κουβεντιάζουμε με εσάς τους πολίτες. Και βλέπουμε τα προβλήματα είναι τεράστια. Δυστυχώς είναι τεράστια τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Ο κόσμος είναι θυμωμένος. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο να ζει αυτή την κατάσταση. Δεν αντέχουμε τη φτωχοποίηση. Δεν αντέχουμε το ξεπούλημα της χώρας. Δεν αντέχουμε να μην μας σέβονται, να μην σέβονται τις ζωές μας. Γιατί δυστυχώς μας δολοφονούν καθημερινά. Δολοφονούν την οικογένειά μας, την τσέπη μας, την εργασία μας, τη ζωή μας, την υγεία μας. Καθημερινά. Καθημερινά προσπαθούν να μας δολοφονήσουν. Πάμε του κακού στο χειρότερο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι οι πολίτες να ενώσουμε τις φωνές μας. Να ενώσουμε τις φωνές μας και να στείλουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Ενωμένοι εδώ. Γι' αυτό ζητάμε τη στήριξή σας.